Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, εγώ, τι κάνω εγώ. Εμείς καλά είμαστε, μια χαρά. Τα αγόρια μου το πρωί πήγαν προπόνηση, εγώ σήμερα κοιμήθηκα μέχρι τις 11, μια χαρά, τέλεια. Είναι αλήθεια πως με ξύπνησαν το πρωί, γιατί οι γείτονες αποφάσισαν κυριακάτικα να κόβουν, να καθαρίζουν το κήπο, γαζόν, δεν ξέρω τι, και κάνανε πολύ φασαρία και τώρα. Ήρθα εδώ στο μπάνιο γιατί μου έφερε ο γιος μου. Έχω να πλύνω αυτό εδώ το πράγμα. Τι είναι αυτό? Πώς να το πλύνω? Γιατί ξέρω. Εντάξει, έχω και το σορτσάκι του από την προπόνηση. Εχθές είχε αγώνα. Και το σορτ δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση. Κοιτάξτε εδώ, πέφτουνε κάτω, σέρνονται. Και δεν καθαρίζεται, το κακό είναι. Και πάλι σας καθαρίζονται ούτε αυτά. Δεν ξέρω με τι να τα πλένω, δεν έχω ιδέα. Τα κάνω πρώτα με απορρυπαντικό και μετά μπορεί να τα πάω λίγο σε χλωρίνη. Δεν βγαίνει με τίποτα. Στο πλυντήριο δεν καθαρίζεται αυτό, γιατί εντάξει, θέλει τρίψιμο πολύ, θέλει πέσει κάλτσες από το καουτσούκ, από το υδρότα, από το γίνονται χάλια. Λοιπόν, τα παιδιά μου είχαν πάει βόλτα με τον Νίκο, τον Σπύρο, και πήγανε παρανίκα, με δείχνανε το τελεφερί. Η Τόνια τώρα γύρισε, ο Βασίλης πήγε στον Νίκο, γιατί τώρα έχει αγώνα όπου να είναι, οπότε θέλει να δει ποδόσφαιρο μαζί με τον Νίκο μάλλον, υποθέτω, δεν ξέρω. Πολύ έφυγε να μην κάνει τα μαθήματα, η σκέψη, αλλά εντάξει. Λοιπόν, να βάλω απορρυπαντικό, να τρίψω καλά καλά και μετά να τα ξεπλύνω, να βάλω λίγο χλωρίνη να τα αφήσω, ελπίζω να φύγει όλο αυτό, όλη αυτή η βρωμιά. Αυτά λοιπόν, τα λέμε σε λιγάκι. Ω, και με το λουλούδι, πω πω, Μαργαρίτα σκέτα είσαι, όλο ομορφιά. Γεια σου Τόνια, ομορφιά σκέτη. Συνέχεια κόσμος. Θα πω μέσα. Λοιπόν, έχω πλύνει τις κάλτσες στο σορτσάκι, τη φανέλα του την άπλωσα ήδη και τις έχω βάλει τις κάλτσες μέσα σε χλωρίνη, μη μου γράφετε όχι χλωρίνη και τα λοιπά, ξέρω, αλλά λέω δεν καθαρίζεται με τίποτα και σας έχω πει και στις δουλειές όσον αφορά καθαριότητα και τα λοιπά, άμα το σπίτι δεν μυρίζει χλωρίνη για μένα, το σπίτι δεν μυρίζει καθαριότητα, πείτε μου ό,τι θέλετε. Τι ξύδι, τι το ένα θα βάλει, τι το άλλο, δεν καθαρίζεται έτσι όπως καθαριστεί, είτε είναι λεκάνη της τουαλέτας, είναι μπανιέρα, είτε είναι ντουσιέρα, χωρίς χλωρίνη δεν καθαρίζεται καλά. Ό,τι και να λέμε, ό,τι και να πούμε, εντάξει, το ξέρω, αυτά που είναι υγιεινά είναι καλά, αλλά δεν καθαρίζουν έτσι όπως πρέπει. Αυτή είναι η γνώμη μου, έτσι. Δεν λέω σε κανένα να το κάνει έτσι, έτσι το κάνω εγώ και έτσι μ' αρέσει και έτσι το θέλω. Λοιπόν, τώρα ήρθα στην κουζίνα γιατί έχω να πλύνω ένα σωρό πιάτα, κατσαρόλες, τηγάνια, μετά από χτες γίνεται χαμούλησε, τώρα χτες δεν έπλυνα τίποτα,
Γιατί ξέρετε τι έκανα χτες και μαγειρέψαμε και κάναμε και το ντομάτιο της Τόνιας. Οπότε εσείς μόνο μην ξεχάσετε να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό, γιατί θα λήξει σε λίγο, στις 4 Νοεμβρίου λήγει ο διαγωνισμός και είναι πολύ ωραίο δώρο. Σας το ξαναλέω γιατί αξίζει. Είναι ένα αρκετά ακριβό δωράκι και καλό, ποιοτικό, χουχουλιάρικο, τέλειο, ευχάριστο. Σας λέω, θέλω μετά την εντύπωση της νικήτριας ή του νικητή. Όταν θα το παραλάβει να μου γράψει και να ελπίζω να έχει Instagram και να μου γράψει, να μας στείλει φωτογραφίες πώς το έχει βάλει στο δωμάτιο, στην κρατοκάμαρα για να μπορώ να μοιραστώ μαζί σας. Θα χαρώ πάρα πολύ να γίνει αυτό. Λοιπόν, οπότε προχωράω, εγώ πάω να κάνω ότι... Να πλένω πιάτα, ό,τι, δεν έχω να επλέξω τι θα κάνω. Να πλένω πιάτα, κατσαρόλες και αυτά. Μαγείρεμα σήμερα δεν έχω, γιατί χτες φτιάξαμε τα πιλμένη και τα βαρένικο που τα έχουμε. Μπορεί να τα τηγανίσουμε στο τηγάνι, είναι πάρα πολύ ωραία και δεύτερη μέρα, με γιορτάκι, τέλεια. Λοιπόν, αυτά, και έχει φανταστική μέρα σήμερα. Ήθελα να πάω μια βόλτα, αλλά δεν το καταφέραμε, δεν με τίποτα. Ευτυχώς που πήγαν τα παιδιά και λέει η Τόνια πολύ ωραία. Τέλεια, φαντάζομαι. Τώρα το φτηνόπωρο, πάμε, θα πρέπει να είναι φανταστικά. Λοιπόν, σας αφήνω για λίγο και ό,τι άλλο έχουμε σήμερα, μην φανταστείτε ότι θα κάνουμε φάγματα ή εμάς σήμερα δεν θα κάνουμε ανανέωση ντοματίου και κάτι, δεν θα ανανεώνουμε τίποτα. Σήμερα θα είμαστε έτσι, ήρεμα και ωραία. Τελείωσα με τα πιάτα. Καλά, να δείτε τι βουνό έχω. Έχω 3 βουνά. Και ποτήρια και κατσαρόλες, 2 κατσαρόλες, 2 τηγάνια. Γιατί χτες για να το κάνεις όλο αυτό θέλει πολύ δουλειά, πολύ μεγάλη διαδικασία. Να βράσεις πατάτες, να φτιάξεις το κυμά, να τηγανείς κρεμμύδι για την πατάτα, μετά να τηγανείς κρεμμύδι για το τέτοιο, για τα βαρένικη. Να κάνεις αυτό το που σας έλεγα, το σάλο που το όλες, αυτό το έχει κάνει ο Ανδρέας βέβαια στο τηγάνι. Είχα φτιάξει και το κιμά, ξεχωριστά όλα αυτά και συνέχεια κάτι παίρνεις, κάτι πολλά. Τέλος πάντων, λοιπόν, και διαβάζω τώρα τα σχόλια και κοιτάω και θέλω να σας πω για αυτούς που θέλουν να μου δώσουν τώρα συμβουλές πώς έπρεπε να κάνω το ντομάτιο και πώς πρέπει και πώς είναι το σωστό και τα λοιπά. Θέλω να σας πω ότι δεν το έχω κάνει έτσι, μου ήρθε στο μυαλό πάω να το κάνω, α, βγήκα, πήγα, ό,τι βρήκα, αγόρασα και τα λοιπά. Όταν πήγαινα και στο Τζάμπο και στο Ιους, ήξερα τι θέλω, γιατί έχω ψάξει, το έχω μελετήσει, το έχω σκεφτεί εδώ και πολύ καιρό. Σας είχα πει ότι ψάχνω, θέλω να το κάνω ωραίο, δεν είναι όπως να είναι. Είναι τελευταία τάση της διακόσμησης σπιτιού στα χρώματα αυτά, λευκό, μαύρο και φυσικό ξύλο, το μπες. Οπότε σας παρακαλώ, δεν θέλω συμβουλές, έτσι έγινε. Αν μετά στη συνέχεια η Τόνια θα θέλει να το αλλάξει, να κάνει όπως θέλει εκείνη, ας το κάνει όπως θέλει, της είπα και χτες και δεν ξέρω τι και τα λοιπά, και αυτό έπρεπε να πάει εκεί, το άλλο έπρεπε κουρτινό ξύλο, έπρεπε να είναι ξύλινο, το δεν ξέρω τι έπρεπε να... Δεν έπρεπε τίποτα, το πρέπει του καθενός είναι διαφορετικό, έτσι δεν υπάρχει πρέπει στις μέρες μας. Υπάρχει κάνω αυτό που θέλω, κάνω αυτό που μπορώ. Και νομίζω ότι έχει γίνει πάρα πολύ ωραίο. Είναι το όνειρο του κάθε κοριτσιού να έχει δικό της δωμάτιο και εύχομαι σε όλα τα κοριτσάκια στην εφηβεία να έχουν το δικό τους δωμάτιο, να έχουν ευχάριστο χώρο, να περνάνε γιατί θέλουν να είναι απομονωμένες. Και τα αγόρια και τα κορίτσια το ίδιο πράγμα, δεν είναι μόνο τα κορίτσια. Τώρα δεν είναι το δικό μου το παιδί έτσι, όλα τα ίδια τα παιδιά, και χτες που έμπαινα με το κινητό στο χέρι είναι μια εικόνα πώς είναι τώρα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία. Και πείτε μου ό,τι θέλετε, κάποια άμα δεν έχετε παιδιά ή αν τα παιδιά σας είναι μεγάλα που ήταν πιο παλιά έφηβοι, μπορεί να μην ήταν έτσι. Τώρα οι γονείς που με παρακολουθούν και έχουν παιδιά στην ηλικία της Τόνιας, άντε ένα χρόνο μεγαλύτερο, ένα χρόνο μικρό, θα συμφωνήσουν μαζί μου ότι όλα τα παιδιά τώρα είναι έτσι, με ένα κινητό στο χέρι και εντάξει, θα έχουν, και όταν είναι να διαβάσουν θα διαβάσουν, κάποιοι διαβάζουν, κάποιοι δεν διαβάζουν, κάποιοι έχουν δραστηριότητες, κάποιοι δεν έχουν, κάποιοι έχουν φροντιστήρια, κάποιοι δεν έχουν, αλλά πάνω κάτω είναι αυτή η εικόνα και νομίζω θα συμφωνήσετε.
Αν όχι, μπορεί να κάνω λάθος εγώ. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι το δικό μου το παιδί, έτσι όπως είδατε. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν θέλω να λέω άλλα και δεν θα ξανασχολιάσω αυτό το πράγμα. Σας λέω, έγινε έτσι όπως έγινε, είναι μελετημένο, δεν είναι απλά ότι βρήκα και ότι είχε. Το έχω σκεφτεί, το έχω ψάξει, το έχω κάνει ωραίο και είναι εικόνα από Pinterest, είναι εικόνα από διάφορα site διακόσμησης. Έχω κοιτάξει και διάφορα site που παρουσιάζουν ιδέες και φωτογραφίες, διάφοροι σχεδιαστές και designers κτλ. Οπότε, τι να σας πω τώρα, ό,τι και να σας πω θα είναι λίγα, έτσι. Λοιπόν, ελπίζω να έδωσα σε κάποια πολλοί μου γράψατε και στο Instagram αλλά και στο YouTube ότι σας έχω τόσες ιδέες. Τα σχόλια λοιπόν προς το παρόν κάποια τα αφήνω, κάποια τα σβήνω κατευθείαν. Θέλω να μείνουν μόνο στο βίντεο τα σχόλια που έχουν σχέση με το διαγωνισμό. Συμμετέχω μετά όταν πριν την κλήρωση θα σβήσω τα υπόλοιπα σχόλια, σχολισμού και τα λοιπά, γιατί δεν θα γίνει σωστά η κλήρωση, έτσι, θα είναι μόνο αυτά που γράφουν συμμετέχω. Οπότε αυτά. Λοιπόν, και κάποιοι με ρωτάτε, δεν έχω Instagram, τι να κάνω? Κάνε μια εγγραφή στο Instagram. Κατέβασε το Instagram, φτιάξε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί διαγωνισμοί, όχι μόνο σε μένα, υπάρχουν πάρα πολλοί διαγωνισμοί σε πολλά κορίτσια, σε πολλές γυναίκες που ανεβάζουν, γιατί να μην παίρνετε μέρες στους διαγωνισμούς. Μπορεί να είσαι εσύ τυχερή, αύριο, μετάβριο, δεν ξέρω, δεν χάνετε τίποτα, εσείς κάνετε ένα κλικ δύο και μπορεί αύριο να σου έρθει μήνυμα, κέρδισες αυτό ή κέρδισες το άλλο, δεν νομίζω ότι χάνεις κάτι αν θα, από τη στιγμή που έχεις το YouTube, γιατί να μην έχεις Instagram. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να δουλέψεις, να ανεβάζεις φωτογραφίες, να ανεβάζεις. Απλά κατέβασε την εφαρμογή, να έχεις ένα όνομα εκεί και τέλος ακολουθείς αυτούς που χρειάζεται, όποιον θέλεις και δεν κάνεις τίποτα. Ούτε χάνεις κάτι, ούτε χρεώνεσαι, ούτε τίποτα. Αυτά λοιπόν. Σας αφήνω προς το παρόν. Πάω λίγο να μαζέψω τον μπαλκόνι. Δεν ξέρω, να ρωτήσω τον Ανδρέα. Βέβαια, βλέπει τώρα ποδόσφαιρο. Μήπως θέλει να βγούμε να περπατήσουμε λίγο, είναι ευκαιρία. Γιατί δεν ξέρω η Τόνια θα είναι σπίτι ή όχι. Ο Βασίλης λείπει και όταν η Τόνια λείπει, ο Βασίλης δεν θέλει να μένει μόνος του στο σπίτι ακόμα, δεν είναι έτοιμος, οπότε δεν το πιέζουμε. Προσπαθούμε να είμαστε σπίτι, με τη Τόνια μένει, δεν έχει θέμα, αλλά μόνος του δεν θέλει ακόμα, δεν είναι έτοιμος απλά. Και πιστεύω και το θεωρώ ότι ούτε η Τόνια σε αυτή την ηλικία 10 χρονών την αφήναμε σπίτι. Η Τόνια μετά την έκτη, η πρώτη γυμνασίου, έχει ξεκινήσει σιγά σιγά και την αφήναμε σπίτι. Θα έρθει ώρα, δεν ξέρω τα αγόρια αργούν ή όχι, θα δούμε. Απλά σας λέω, δεν είναι έτοιμο το παιδί. Αυτά. Λοιπόν, άμα και πάλι πρέπει να το τρως μαζί με το από μέσα. Ο Βασίλης από τη γιαγιά του έδωσε πάλι ένα κομμάτι από αυτό εδώ το, πώς λέγεται, πώς είπαμε, ξέχασα τώρα. Το κυπριακό, το τσουτσούκι, σουσούκι, σουσούκι, κάπως έτσι, το κυπριακό το γλυκό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, πολύ ωραίο. Ο Βασίλης λέει ότι είναι άγευστο, γιατί δοκιμάζει μόνο το γύρω-γύρω τίμος τα λευρία. Βασίλη, τώρα έφτιαξα, θέλω να τηγανίσω κρέπες. Είχα περπατήσει με τον Ανδρέα. Θα πέφτει κάτω, πάνω σε μια μπάλα είναι. Να φτιάξω λίγο καφέ. Wow! Είσαι πολύ ψηλός, Αυτό. Πάω να φτιάξω καφέ, να τηγανίσω κρέπες και κάπως έτσι. Τι κάνετε εσείς, Κυριακή, βγήκατε βόλτα, τη βλέπω. Τώρα που πήγα βόλτα είδα ότι στην Εθνική Οδό χαμός, πολύ κίνηση. Στην επιστροφή όλοι γυρίζουν ή πήγαν βόλτα ή έχουν πάει Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω. Αλλά έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Οπα. Μου καίγεται. Μισό λεπτάκι να βάλω την πρώτη κρέπα. Μόνο να έβαλα. Τι κάνω. Μπούρου, μπούρου, μπίρι. Μου τελείωσαν, δεν είχα αυγά. Ένα αυγό μόνο είχα. Επίσης δεν είχα και ηλιέλαιο, έβαλα βούτυρο. Οπότε, ό,τι να θα βγει σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Θα να ρίξω λίγο νεράκι, γιατί είναι Μα είχα πρόσθετο. Βασίλη, μην φωνάζεις, Βασίλη.
Άσε τα τραγούδια. Όχι, δεν θα τα αφήσω, τα αγαπάω τα τραγούδια. Τα αγαπάς τα τραγούδια, όταν θέλεις. Λοιπόν, πάω να φτιάξω καφέ. Να τις κρέπες μου. Τηγανίζω κι άλλες λίγο, 2-3 ακόμα θα έχω και τέλος δεν έχω φτιάξει πολλές γιατί μένουν και μετά τις πετάμε. Καλύτερα να είναι λιγότερες, να φτιάξω για παράδειγμα αύριο μετά αύριο παρά να πετάω, οπότε αυτά.